Γεια σας παιδιά, είμαι η Κωνσταντίνα και από εδώ είναι η φίλη μου η Envy. Η Envy είναι ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο κατασκευάστηκε από την ομάδα Coconut Robotics στη Φλόρινα. Η συγκεκριμένη κατασκευή έγινε στο πλαίσιο του τρίτου πανελλήνου διαγωνισμού του Generation Next. Envy, για πες μας, τι θα κάνουμε σήμερα? Φτιάξε το δικό σου θερμοκήπιο και μέτρησε την ηλιακή ακτινοβολία με το κινητό σου. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς μπορούμε και τρώμε ντομάτες ή άλλα καλοκαιρινά λαχανικά όλο το χρόνο? Όπως ξέρετε, κάποια λαχανικά θέλουν συγκεκριμένες θερμοκρασίες για να μεγαλώσουν, αλλά εμείς τα βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ συνέχεια. Η απάντηση είναι ότι μπορούμε και το κάνουμε λόγω του θερμοκηπίου. Είμαι η Κωνσταντίνα και μαζί θα δούμε πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε το δικό μας θερμοκήπιο και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουμε με το κινητό μας ενδιαφέρουσες μετρήσεις. Πάμε λοιπόν! Πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή μας, ας δούμε τι είναι το θερμοκήπιο και πώς αυτό λειτουργεί. Ένα θερμοκήπιο είναι μια κατασκευή που καλύπτεται από διάφανο υλικό, όπως για παράδειγμα το γυαλί, και έχει σκοπό την προφύλαξη των φυτών από το κρύο τους χειμερινούς κυρίως μήνες. Στο εσωτερικό του δημιουργείται ένας προστατευμένος και καλλιεργήσιμος χώρος με διαφορετικές συνθήκες από εκείνες στο εξωτερικό περιβάλλον. Το πιο βασικό υλικό για την κατασκευή ενός θερμοκηπίου είναι το γυαλί. Χάρη σε αυτό είναι δυνατή είσοδος μεγάλης ποσότητας φυσικού φωτός, ώστε να πραγματοποιηθεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου συμβαίνει όταν οι ακτίνες του ήλιου εισέρχονται σε μια περιοχή και εγκλωβίζονται από διαδοχικές ανακλάσεις και απορροφήσεις από τα τυχώματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του θερμοκηπίου και επομένως την ανάπτυξη φυτών που χρειάζονται ζέστη. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου συμβαίνει και στη Γη λόγω της ατμόσφαιρας. Χάρη σε αυτό, σημαντικό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας εγκλωβίζεται στο εσωτερικό της ατμόσφαιρας λόγω κυρίως των υδρατμών και του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της θερμοκρασίας της Γης σε επίπεδα που επιτρέπουν την ύπαρξη της ζωής. Επομένως, το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι ένα φυσικό και απαραίτητο φαινόμενο για την ύπαρξη της ζωής. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν οι άνθρωποι με τις δραστηριότητές τους το ενισχύουν. Τώρα που μάθαμε για το θερμοκήπιο και τον τρόπο λειτουργίας του, πάμε λοιπόν να δούμε τι χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το δικό μας θερμοκήπιο. Για την κατασκευή μας θα χρειαστούμε μία γλάστρα με χώμα, ένα γυάλινο δοχείο που μπορεί να καλύψει τη γλάστρα, κάποιο σπόρο, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ελιά, λίγο νερό και ένα κινητό. Αρχικά θα ξεκινήσουμε βρέχοντας το χώμα που βρίσκεται στη γλάστρα. Στη συνέχεια τοποθετούμε το σπόρο που έχουμε μέσα στο χώμα. Συνήθως χρειάζεται να πιέσουμε τους σπόρους ελαφρώς μέσα στο χώμα. Αφού είναι έτοιμος ο σπόρος μας, στη συνέχεια τοποθετούμε το γυάλινο δοχείο από πάνω ανάποδα σαν καπάκι, ώστε να προσομοιάσουμε ένα θερμοκήπιο. Ορίστε λοιπόν, το θερμοκήπιό μας είναι πανέτοιμο. Πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια του κινητού μας πώς αλλάζει η ένταση του φωτός που δέχεται το θερμοκήπιο ανάλογα με το που θα το τοποθετήσουμε. Πλέον τα περισσότερα κινητά έχουν αισθητήρα φωτός έτσι ώστε να ρυθμίζουν αυτόματα τη φωτεινότητα στην οθόνη μας, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτό τον αισθητήρα και μια εφαρμογή για να μετρήσουμε την ένταση. Πειραματιστείτε αλλάζοντας θέση στο θερμοκήπιό σας έτσι ώστε να βρείτε αυτή που θα σας προσφέρει τη μέγιστη δυνατή απόδοση, βάσει φυσικά του χώρου σας. Το αφήνω εδώ πάνω και αναλόγως τώρα που βρίσκεται το θερμοκήπιό μας, αλλάζει η ένδειξη. Και εδώ που είναι πιο σκοτεινό, πέφτει. Εγώ βάσει λοιπόν της ένδειξης θα το αφήσω εδώ πέρα. Και αν το πατήσετε αρκετά, θα έχετε κι εσείς αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Να τη ελιά μας. Νομίζω πως μάθαμε πολλά χρήσιμα πράγματα σε αυτό το βίντεο. Τώρα δεν θα ξανά αναρωτηθείτε πώς γίνεται το Γενάρη να έχετε ντομάτες στη σαλάτα σας. Ίσως να είναι και της δικής σας παραγωγής αυτή τη φορά. Καλές καλλιέργειες λοιπόν σε όλους μας!